Με κάθε λαμπρότητα οργανώνεται και φέτος ο εορτασμός της απελευθέρωσης της πόλης από τον τουρκικό ζυγό στις 23 Μαρτίου του 1821 από τον Δήμο Καλαμάτας. Στον εορτασμό αυτό συμμετέχουν σύλλογοι και φορείς του Δήμου Καλαμάτας, αλλά και φέτος για πρώτη φορά θα έχουμε την συμμετοχή ενός συλλόγου από τον Δήμο της Μεσίνης που θα εκπροσωπεί, που θα έχει τον ήρωα, τον οπλαρχηγό της επαρχίας Εμπλακίων, τον Δημήτρη Παπατσόνη, μαζί με τον Μπουλούκι του. Έχουμε λοιπόν και μια καινούργια συμμετοχή στον φετινό εορτασμό. Οι εκδηλώσεις έχουν ξεκινήσει από την προηγούμενη Κυριακή στο Μαρδάκι με την σύναξη των αλλαγωνίων εκεί και θα συνεχιστούν αύριο το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο με μια συναυλία από την Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας και θα ακολουθήσει μετά την αναπαράσταση στην πλατεία 23ης το βράδυ της Παρασκευής στο Πνευματικό Κέντρο μια μουσική εκδήλωση που είναι συνεργασία του Τμήματος Παραδοσιακής Μουσικής του Οδείου Καλαμάτας αλλά και της Κοροδίας του Λυκείου Ελληνίδων. Βέβαια, το διαφορετικό και το εξέχον στις εορταστικές εκδηλώσεις από τη μεριά του Δήμου είναι και η ανακήρυξη ως επίτιμου Δημότη του Δήμου Καλαμάτας, του καθηγητή αρχαιολογίας, του κυρίου Πέτρου Θέμελη. Θα είναι μια εκδήλωση που θα γίνει στο χώρο εδώ της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, πρώην αίθουσας, και θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της αναπαράστασης το απόγευμα της Παρασκευής. Έτσι θέλω να πω ότι πάλι και φέτος με τη συνεργασία πολλών ο Δήμος Καλαμάτας και η κοινοφελής επιχείρηση Φάρης οργανώνουν με κάθε λαμπρότητα αυτό που αντιστοιχεί στην πόλη. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν όλους όσους συμμετέχουν με την ψυχή τους και την καρδιά τους στην προσπάθεια αυτή στο να διατηρήσουμε υψηλό το επίπεδο των εκδηλώσεων για την απελευθέρωση, για τον εορτασμό της απελευθέρωσης της πόλης. Την 5η 22 Μαρτίου στις 8:30 μετά μεσημβρίας στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας η Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας θα παρουσιάσει μια προσεγμένη εορταστική εκδήλωση. Μια εκδήλωση που πραγματοποιείται στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων που έχει προγραμματίσει ο Δήμος και η κοινοφελής επιχείρηση Φάρης για την απελευθέρωση της πόλης από τον τουρκικό ζυγό. Αποδίδοντας έτσι φόρο τιμής σε αυτούς που στις 23 Μαρτίου του 1821 από αυτήν εδώ την πόλη, την Καλαμάτα, ξεκίνησαν τον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα και εδώ έγινε η πρώτη ένοπλη σύγκρουση με τους άπλους κατακτητές. Να αναφερθούμε στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα της αυριανής εκδήλωσης, η οποία θα περιέχει αποσπάσματα έργων και μουσικής από τους Αχαρνείς, του Αριστοφάνη σε μουσική και στίχους Διονύση Σαββόπουλου, από τους Ελεύθερους Πολιορκημένους σε μουσική Γιάννη Μαρκόπουλου, άλλων Ελλήνων συνθετών όπως του Μάνου Χατζηδάκη, του Χρήστου Λεοντή, αποσπάσματα από το Θούριο του Ρίγα. Τραγουδούν ο Βαγγέλης ο Δούβαλης, η Σταυρούλα Νικολοπούλου και ο Δημήτρης ο Χαρλέμπας. Το Λύκειο των Ελληνίδων Καλαμάτας αποδέχτηκε με πολύ τιμή και χαρά την πρόσκληση της Φάρης να συμμετέχουμε στην πανηγυρική γιορταστική μουσική εκδήλωση που θα γίνει για την απελευθέρωση της πόλης μας, για την επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης μας, την Παρασκευή στις 23 του μήνα. Θα παρουσιαστεί η χοροδία του Λυκείου των Ελληνίδων Καλαμάτας και θα συνεργαστεί με το Τμήμα Παραδοσιακής Μουσικής του Οδείου. Επέτειο της απελευθέρωσης της Καλαμάτας. Η γιορτή αυτή είναι αφιερωμένη στο κεφάλαιο του δημοτικού μας τραγουδιού που λέγεται «Κλέφτικο τραγούδι». Το κλέφτικο τραγούδι, το οποίο είναι συνυφασμένο και συνδεδεμένο με την δράση και τη ζωή των κλεφταρματολών στα χρόνια της σκλαβιάς, αλλά και στη διάρκεια του επαναστατικού αγώνα. Το κλέφτικο τραγούδι, το οποίο την περίοδο εκείνη ήταν μια κοινωνική πραγματικότητα, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τη σαφήνεια του τραγουδιού, αλλά και το περιεχόμενο, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι την εποχή εκείνη η πραγματικότητα, οι συνθήκες οι οποίες επικρατούσαν, θα έλεγα ότι έπαιζαν σε τρία επίπεδα. Από τη μια μεριά ήταν οι κλέφτες, από την άλλη η αρματολή και το τρίτο επίπεδο ήταν ο κατακτητής.